Άρα, πρέπει λίγο πριν, αλλιώς η κατάρρευση του ΣΟΚΟΙ 24 φαίνεται λίγο παράξενη. Άρα, στην πραγματικότητα, οι Ρώσοι είχαν εντοπίσει ότι υπήρχε διακίνηση πετρελαίου με βιτία, τόσα πολλά που δημιουργούν ουσιαστικά σχεδόν έναν αγωγό. Υπήρχαν τρεις εισόδους και χτυπούσαν αυτά. Όσο όχι πάνω στα κομβόι, αρχικά, στις εξαμηνές της αρχικές. Άρα να ξέρετε όλοι σας ότι μας αφορά βέβαια άμεσα ο Τουρκία λόγω Τουρκίας. Η Τουρκία αγοράζει πετρέλαιο στην τρομοκρατική οργάνωση Daesh με 50% έκπτωση. Διαχειρίζεται όλο αυτό το πετρέλαιο και μέσα στην Τουρκία. Από ό,τι φαίνεται έχει ανάμειξη και ο γιος του Ερντογκάν. Κατευθείαν και το πολύ πιθανό ο ίδιος, ακόμα δεν το λέει ακόμα, και η κατάληψη έγινε γιατί άρχισαν να έχουν κόστος. Δηλαδή, από τη στιγμή που άρχισαν να ρίχνουν οι Ρώσοι, η οργάνωση δεν έπαιρνε πια 3 εκατομμύρια την ημέρα, αλλά έπεσε στο 1,5. Αλλά φανταστείτε τώρα το κέρδος τι είναι, 1,5 εκατομμύριο κέρδος την ημέρα. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για δρομοκρατική οργάνωση, άμα της κόψετε τον εφοδιασμό τον οικονομικό, είναι ο σωστός τρόπος. Πολλοί από εμάς τα βλέπουν κάπως μπερδεμένα τα πράγματα, γιατί τους τα βάζουν μέσα στο προσφυγικό και έχουν την εντύπωση ότι όλα αυτά είναι χαρά, μετακινούν άνθρωποι χωρίς καμία σχέση. Άρα, άμα προσέξατε, είχαμε την ανατίναξη στον Bataclan, 130 θύματα στο Παρίσι. Μπήκε και η Γαλλία μέσα σε αυτό το πλαίσιο μαζί με τη Ρωσία. Θεώρησε μάλιστα ότι ήταν πράξη προδοσίας η κατάληψη του αεροσκάφους. Γιατί όλοι αυτοί έχουν συμφωνήσει τώρα ότι υπάρχει κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Και αυτό το σοβαρό είναι αυτή η οργάνωση. Αυτή η οργάνωση, πολλοί από εσάς τους ονομάζουν απλώς τζιχαντιστές. Είναι λανθασμένη αυτή η εκφώνηση. Το τζιχάν είναι απλώς ο ιδεός πόλεμος. Υπάρχουν πολλές οργανώσεις. Ξέρετε, αν σας ενδιαφέρει μπορώ να το πω, υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες, οι Σουνίτες και οι Σιίτες, έχουμε βέβαια και τους Σουφί. Εδώ πρόκειται για Ουαχαμπίτες. Οι Ουαχαμπίτες δεν είναι Σαλαφίτες, όπως νομίζουμε μερικές φορές. Είναι μια προσέγγιση που γίνεται πριν 250 χρόνια και θεωρεί ότι οι τέσσερις επίσημες σχολές της Σούνα είναι αιρετικές. Τους Σιίτες τους θεωρεί άπιστους και τους Σουφί και βέβαια εμάς τους ανθρώπους του βιβλίου τους θεωρεί εχθρούς. Άρα δεν είναι απλώς μια διαφοροποίηση που γνωρίζουμε μέσα στο Ισλάμ, καμία σχέση. Αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να εξοντώσουν τους άλλους. Άρα είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα και ο στόχος τους και αυτό μπορεί μετά να σας προβληματίσει, είναι ο εξής. Εδώ και 250 χρόνια είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία και επειδή δεν έχουν αρκετούς, τι κάνουν? Κάνουν επιθέσεις τρομοκρατικές στο εσωτερικό, εκεί που υπάρχουν μουσουλμάνοι και χριστιανοί, αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι να προκαλέσουν αντιπαράθεση. Και μετά έχουμε μουσουλμάνους που αρχικά δεν ήταν ακραίοι, που έρχονται σε αυτούς και τους τροφοδοτούν σε ανθρώπινο υλικό. Διότι τοπικά στην Ανατολή, Συρία και Ιράκ δεν είναι αρκετοί που θέλουν να αλλάξουν. Αυτοί παραμένουν στο κλασικό π.χ. Σούνα. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί εμείς ως χριστιανοί τους ανακαλύπτουμε σχετικά πρόσφατα. Θεωρείται αίρεση μέσα στο Ισλάμ. Και έχουν γραφτεί πολλά και από θεολόγους του Ισλάμ. Απλώς τώρα έχουν περάσει στο τρίτο στάδιο. Αλλά το πρώτο στάδιο ποιο ήταν? Ήταν το θεολογικό, το οποίο βέβαια είναι εντελώς αυθαίρετο και να ξέρετε ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν διαβάσει καν το Κοράνι. Αλλά μην νομίζω ότι είναι κάποιοι ακραίοι ούλτρα και έχουν διαβάσει, καμία σχέση. Πολλοί από αυτούς πηγαίνουν εκεί πέρα για περιπέτεια και στη συνέχεια
Το τρίτο στάδιο, για να περάσω να το κάνω λίγο συνοπτικά, γιατί μετά ο Δήμαρχος θα μου πει ότι ξεπερνάμε τα 10 λεπτά, είναι ότι θέλουν να έχουν κράτος. Άρα να θυμάστε όλοι εσάς ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την έκφραση, αυτή που αρχίζει με μια έκφραση και τελειώνει με κράτος, είναι λανθασμένο, γιατί προωθείτε αυτό που θέλουν. Κανονικά είναι μόνο Daesh και είναι η ονομασία τους στα αραβικά. Για να καταλάβετε τώρα γιατί πέρασα στο τρίτο στάδιο, τώρα άμα τους ονομάσετε Daesh στην περιοχή τους, θα σκόβουν τη γλώσσα. Γιατί θέλουν να ονομάζονται κράτος. Άρα είναι πάνω στη Συρία και το Ιράκ, έχουν βέβαια σκοτώσει ήδη, είμαστε συνολικά σε αυτό το πόλεμο, στα 250.000 άτομα νεκροί, έχουν φύγει 7 εκατομμύρια, και έναν πληθυσμό που έχει μείνει 11. Αυτά τα νούμερα είναι μεγάλα για μας, ξέρετε. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εμείς όταν μιλάμε για την γεωκτονία των Ελλήνων του Πόντου, είναι 353.000. Άρα, η ανθρωπότητα τώρα καταλαβαίνει ότι αυτό πάμε προς μια γεωκτονία της υποσυνεχής και άμα δεν το σταματήσουμε, και γι' αυτό μετά το θέμα της κατάρρευσης, η μεγάλη συμμαχία είναι 60 χώρες. Που ηγείται η Αμερική, τώρα συμφωνεί με την Ρωσία για να χτυπήσουν από κοινού και τα πρόσφατα, οι πρόσφατες επιπτώσεις για μας είναι ότι τώρα η Αγγλία μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι ενεργά και γι' αυτό είχαμε τις πρώτες πτήσεις από το ακροτήρι, από τις φάσεις εδώ, άρα είναι τα λεγόμενα τορνάντο και στη συνέχεια θα υπάρχουν και τα τυφούν. Τα τορνάντο είναι σχετικά παλιά αεροσκάφη, αλλά είναι βέβαια ακόμα στη λειτουργία. Τα τυφούν είναι τα Eurofighter τυφούν, αυτά είναι τέταρτης και πέμπτης γενιάς, είναι άλλο ύφος. Θα τα ακούτε. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εμείς που νομίζουμε αρχικά ότι όλα αυτά είναι πολύ μακριά, δεν είναι καθόλου μακριά, είναι πάρα πολύ κοντά, και απλώς μπορούμε να πούμε ότι πρέπει και εμείς ως Κύπρος, το λέω τώρα και ως Καλαμάρας και η Ελλάδα είναι το ίδιο, σε κάποια φάση πρέπει να πάρουμε μια θέση. Γιατί ξέρετε, πολλές χώρες άρχισαν να το παίζουν ουδέτερες στην αρχή και ξαφνικά τι έγινε, το Βέλγιο έχει αυτό το πρόβλημα. Ακόμα και με τους ουδέτερους, αυτή εδώ η τρομοκρατική επιχείρηση τους χτυπάει και αυτούς. Δεν τους ενδιαφέρει να είναι ουδέτεροι ή θετικοί και να σκεφτείτε ότι οι μερικοί είχαν σύλλογοι, ανοιχτοί, επίσημοι, γραμμένοι στο Δημαρχείο και παρόλα αυτά τους έκαναν απόπειρες. Άρα, μετά από τα χτυπήματα στην Αγγλία, στην Γαλλία, στη Μαδρίτη και τώρα έχουμε θέματα και στο Βέλγιο, εχθές είχαμε προβλήματα στη Λιβύη, βλέπετε ότι αυτό χτυπάει παντού και είδαμε ότι έχουμε προβλήματα, μπορεί, δεν είναι ακόμα σίγουρο, με την Καλιφόρνια. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μια περιοχή του κόσμου που μπορεί να πείτε εντάξει εκεί πέρα είναι ήσυχα με αυτόν τον τρόπο, γιατί το επιδιώκουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει και εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι που θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο. Και καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος και να μην σε ξαφνιάσει παρά να είσαι απλώς σε αναμονή και να σε ξαφνιάσει με έναν τρόπο που μετά δεν το προλαβαίνεις. Άρα αυτή η θέση έχει μεγάλες επιπτώσεις και τώρα το τελειώνω με την αντιπαράθεση Ρωσία-Τουρκία. Οι επιπτώσεις για την Τουρκία θα είναι σκληρές. Τα μέτρα θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται πολύ σκληρά από το 2016 και θα πέσουν πάνω στα οικονομικά και στα τουριστικά. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι λεπτομέρειες, καμία σχέση και αυτό θα έχει επιπτώσεις στην Κύπρο, αλλά θα είναι θετικές. Και μάλιστα πάρα πολύ θετικές. Πρέπει να φανταστείτε ότι ο τουρισμός είναι 11.000 άτομα, 6.000 άτομα έχουν ήδη ακυρώσει και να ξέρετε ότι η Ρωσία δεν είναι ανήκει στη δικιά μας την κατηγορία, δεν είναι το τι που θα ήταν καλό να μην πας. Βγαίνει κατευθείαν ότι δεν πάει κανένας. Και όποιος πάει, ενώ είπαμε να μην πάει, είναι άλλες επιπτώσεις. Άρα ξέρω ότι θα είναι κάθετο. Κατά συνέπεια, πρέπει να σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί πού θα πάνε. Ακόμα και για τις διακοπές και θα δείτε ότι η Κύπρος θα υποδεχτεί πολλούς Ρώσους που έρχονται ήδη βέβαια, αλλά η τουριστική περίοδος για τη Ρωσία θα μεγαλώσει και στην Κύπρο.
Άρα δεν το λέω με την έννοια ότι θα το εκμεταλλευτούμε και είναι πολύ καλό που έχουν προβλήματα αλλού και που κατέληψαν, αλλά πρέπει να το ξέρετε ότι θα υπάρχει και αυτό. Το οποίο είναι και αυτό καλό να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί αλλιώς πάλι θα μας ξαφνιάσει όσον αφορά τις υποδομές μας. Αυτό σε γενικές γραμμές. Είμαστε εντάξει. Ωραία, τώρα νομίζω μπορείτε να κάνετε κάποιο.